Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε ένα νομοσχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει με κάποια καθυστέρηση, να το δεχθώ, με κάποιες αλλεπάλληλες αλλαγές νομοθετικής επεξεργασίας, να το δεχθώ. Αντιμετωπίζει όμως μετά από πολλά χρόνια για τα οποία δεν ευθύνεται η παρούσα κυβέρνηση ένα μείζον πρόβλημα που αφορά το χώρο του πολιτισμού και έχει να κάνει με το σκάνδαλο της ΑΕΠΗ και με την απόδοση στους δημιουργούς της ευθύνης να μπορούν οι ίδιοι να αξιοποιούν τον μόχθο τους τα χρήματα τα οποία προκύπτουν από το έργο τους. Θα δούμε ποιο θα είναι το διάδοχο σχήμα ή τα διάδοχα σχήματα και θα δούμε και πώς το χώρο αυτό πιθανά μορφές συνεταιριστικής οργάνωσης θα ευδοκιμίζουν και θα έχουμε ένα θετικό παράδειγμα, ελπίζω, συνεταιρισμών. Αλλά είμαστε στις ελπίδες. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι σε συνθήκες βαθιάς κρίσης που ζούμε, ιδιαίτερα στη χώρα μας, το θέμα του πολιτισμού μπορεί να αποδειχθεί εμβριουλκός για μια νέα ζωή, για μια νέα κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα μας. Εμβριουλκός όμως, οργανώνοντας αυτή τη νέα κοινωνική πραγματικότητα στη βάση των αρχών του δημόσιου συμφέροντος και του λαϊκού συμφέροντος. Και πιστεύω, αν με επιτρέψει η κυρία Υπουργός, ότι δύο διατάξεις του άρθρου 61, το οποίο αποσύρθηκε, δηλαδή το ότι αποσύρθηκε το άρθρο 61 και το ότι έχουμε εδώ πέρα το άρθρο 67, δεν υπηρετούν αυτές τις αρχές του δημοσίου και του λαϊκού συμφέροντος. Με το άρθρο 61 που υπήρχε και πρέπει να επανέλθει, το γεγονός ότι αποσύρεται το άρθρο αυτό, οδηγούμαστε σε υποβάθμιση δύο σοβαρών πολιτιστικών φορέων της χώρας, που είναι η Ταινιοθήκη και η Εθνική Βιβλιοθήκη. Και πιστεύω ότι χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση και στην κυβέρνηση και στην Βουλή και στους άλλους θεσμούς για το ζήτημα της ψηφιακής πολιτικής μας. Όχι λαϊλασία εν ονόματι του καινούριου της ψηφιακής πολιτικής, αλλά τάξη και σεβασμό σε μια πραγματικότητα που έχει να κάνει και με την αρχιοθέτηση των βιβλίων, των δικαιωμάτων, των ταινιών κλπ. Δεύτερον, το άρθρο 68, το 67, είναι ένα άρθρο το οποίο προσβάλλει βασικές αρχές της νομοθεσίας προστασίας των αρχαιολογικών χώρων. Και πιστεύω ότι πρέπει να αποσυρθεί. Διότι αλλιώς εκτιθέμεθα, θέλοντας και μη εκτιθέμεθα, ότι υπηρετούμε μικροσυμφέροντα ή μεσαία συμφέροντα ιδιωτικά στη χώρα μας. Τι άλλο σημαίνει ότι χωρίς υπουργική απόφαση θα μπορεί να υπάρχει αξιοποίηση των διαφόρων αρχαιολογικών χώρων. Αξιοποίηση σε πολλά εισαγωγικά, εκμετάλλευση δηλαδή. Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, που γνωρίζω την ευαισθησία σας σε αυτά τα ζητήματα, να μην επιμείνετε σε αυτή τη διατύπωση που είναι και άσχετη προς το κύριο μέρος του νομοσχεδίου και να μας ακούσετε, πολλοί συνάδελφοι το λέμε, και να υπάρξει διάλογος και με την αρχαιολογική υπηρεσία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα και σε άλλα ζητήματα να αναφερθώ, αλλά προτιμώ να αναφερθώ σε ένα μείζον πολιτικό θέμα. Δεν το παρακάμπτω. Είναι το θέμα της καλής νομοθέτησης. Δεν είμαι ευτυχής, και όχι μόνο εγώ, αλλά πολλοί συνάδελφοι εδώ, για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται μια διαδικασία που παραπέμπει στην νομοθεσία εκτάκτου ανάγκης. Σε εισαγωγικά η λέξη «έκτακτος ανάγκη». Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το νομοσχέδιο το σημερινό έρχεται με τη διαδικασία του επείγοντος. Για ποιο λόγο? Πιστεύω ότι είναι μια κακή πρακτική που προέρχεται από την σκληρή μνημονιακή πραγματικότητα ή ακόμα και από το γεγονός ότι ως νέα κυβέρνηση είμαστε αναγκασμένοι να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις για ορισμένα ζητήματα.
Αλλά εδώ όμως, και θα το τονίσω αυτό το πράγμα, πρέπει και η κυβέρνηση που το έχει παραδεχτεί στους προηγούμενους μήνες να ληφθούν αποφάσεις. Δεν μπορεί να παρακάμπτουμε τις αρχές της καλής νομοθέτησης. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια τροπολογία που καταθέσαμε για την καλλιτεχνική εκπαίδευση μαζί με τον κύριο Παλτά και με άλλους συναδέλφους. Πιστεύουμε ότι ορθώς έγινε δεκτή από την κυρία Υπουργό, ότι είναι το έλασον προκειμένου να απονεμηθεί δικαιοσύνη σε μερικούς τελειοφύτους καλλιτεχνικών σχολών, οι οποίοι σε αντίθεση με άλλους συμφοιτητές τους και που έχουν πάρει πτυχίο και αυτή την ίδια περίοδο, δεν έχουν δικαιώματα επαγγελματικά. Αλλά αυτό είναι το έλασον. Το μείζον είναι ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να μιλήσουμε με σύγχρονους και δημοκρατικούς όρους για την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να το δούμε σύντομα και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο εδώ για συζήτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποστηρίζουμε το νομοσχέδιο γιατί κάνει βήματα και εδώ είμαστε να διορθώσουμε αν δούμε ότι κάποια ζητήματα χρειάζονται διόρθωση. Αλλά τονίζω, το άρθρο 67 δημιουργεί σοβαρές, δυστυχώς, πολιτικές επιφυλάξεις και πρέπει να αποσυρθεί. Ευχαριστώ.